Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε πρώτα με μια γενικότερη περιγραφή της κατάστασης. Τι ακριβώς γίνεται στο νοσοκομείο Μολάων? Είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του? Όπως όλα τα νοσοκομεία, και το νοσοκομείο Μολάων αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, τα οποία είναι διαχρονικά. Εγώ συγκεκριμένα δουλεύω από το 1993, όμως έχουν ανάγνωση όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί δημιουργούνται κατά καιρούς. Ζούμε σε μια περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη για τις προκηρύξεις των γιατρών άγονη. Για τις προκηρύξεις του λοιπού προσωπικού δεν έχει χαρακτηριστεί άγωνο. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και από τον Υπουργό, τον κύριο Ξανθό, στη συνάντησή μας στη Σπάρτη τον Οκτώβρη, στις προκηρύξεις για το νοσοκομείο Μολάων να συμπεριληφθεί η εντοπιότητα. Διότι παρουσιάζεται το φαινόμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον ΑΣΕΠ να καταλαμβάνουν θέσεις συνάδελφοι από απομακρυσμένες περιοχές και με το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος σε 2 ή σε 5 χρόνια να ζητάνε μεταθέσεις και να φεύγουν. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, με τη γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα, οι θέσεις δεν αναπληρώνονται. Με αποτέλεσμα το μόνιμο προσωπικό που είναι και από την περιοχή των Μολάων και την ευρύτερη να πρέπει να δουλεύει με οφειλόμενα ρεπό και άδειες. Η πολιτεία πρέπει να λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας. Εσείς στις κουβέντες που έχετε κάνει μέχρι τώρα με τον Υπουργό ή με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, ποιες απαντήσεις έχετε πάρει? Κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, πιστεύετε? Κοιτάξτε, τα καταγράφουν αυτά που λέμε. Στο νοσοκομείο Μολάων είχαμε να δούμε μόνιμες προσλήψεις τα τελευταία 5 χρόνια και από το Σεπτέμβρη μέχρι και το Νοέμβρη. Ήρθαν 2 διοικητικοί υπάλληλοι με την προκήρυξη του 1998 ΔΕΕ στη διοικητική υπηρεσία. Είναι ένα άτομο στο μικροβιολογικό. Ακόμα δεν ξέρουμε δηλαδή την εντοπιότητα. Πρέπει να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους για το νοσοκομείο Μολάων. Θέλω λίγο να μου κάνετε και ένα σχόλιο για το θέμα της αυτονομίας και αυτοτέλειας. Από ό,τι είδα σε σχετικό δελτίο τύπου, είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί, έτσι, και ζητάτε αυτονομία, αυτονόμηση, αυτοτέλεια, πείτε το όπως θέλετε, του νοσοκομείου Μολάων. Στο πλαίσιο λοιπόν της επαναξιολόγησης, όπως είπατε και εσείς τώρα που γίνεται διαβούλευση για τους οργανισμούς των νοσοκομείων, το θεωρούμε βασικό, γιατί ο οργανισμός είναι το οικοδόμημα που χτίζεται ένας φορέας. Ο οργανισμός ορίζει ακριβώς τις κλινικές, τα τμήματα, τις κλίνες των ασθενών, το προσωπικό, τη διοίκηση και πάνω εκείνη βάση που χτίζεται. Η αυτονομία ορίζεται ως η ελευθερία που δρά ένα διοικητικό συμβούλιο για το καλύτερο συμφέρον των ασθενών και συμπεριλαμβάνει και την ιδιότητα το να είναι υπόλογο με ένα δημιουργικό θετικό τρόπο. Γι' αυτό εδώ καλό θα είναι στα διοικητικά συμβούλια να λαμβάνουν μέρος και ένα μέλος να είναι από την αυτοδιοίκηση. Η αυτονομία παρέχει την ασφαλή λειτουργία του φορέα. Οι 5 ή 7 μέλη, πόσο θα αποφασίσουν να είναι τα μέλη της διοίκησης, ασχολούνται αποκλειστικά με την επίλυση των θεμάτων. Εμάς πάλι σαν εργαζομένους η αυτονομία με δικό του διοικητικό συμβούλιο των νοσοκομείων Μολάων θα μας επαναφέρει πάλι την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να την έχουμε. Με τον αριθμό εργαζομένων που έχουμε εμείς στους Μολάους, δεν μπορούμε να βγάλουμε εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σπάρτης. Γενικότερα δεν εισακούγονται δηλαδή τα αιτήματά σας? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, αυτούς τους μήνες, τώρα τον Ιανουάριο βγήκε η επαναξιολόγηση των οργανισμών των νοσοκομείων και γίνεται η διαβούλευση. Ακόμα είναι στις παρατηρήσεις και στις προτάσεις. Δεν έχουμε κάποια απάντηση. Μάλιστα. Καταλάβατε.
Θέλω να μου πείτε συνολικά, εάν ένας πολίτης της Νότιας Λακωνίας, αναφέρεστε και στο δικαίωμα των πολιτών της Νότιας Λακωνίας για αύξηση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας, θέλω να μου πείτε αν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ένας πολίτης στη Νότια Λακωνία στα θέματα της υγείας. Το νοσοκομείο Μολάων δουλεύει πολύ με το φιλότιμο. Το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές και αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η πραγματικότητα, δηλαδή οι γιατροί μας ενώ είναι σε κάθε ειδικότητα δύο ή τρεις και ο τρίτος μπορώ να σας πω ότι είναι και επικουρικός γιατρός. Και με το εφημεριακό τους καθεστώς που έχει μειωθεί όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή οι μέρες εφημέρευσης, παρόλα αυτά όταν χρειαστεί δεν σκέφτονται εάν είναι γραμμένη η εφημερία επίσημα ή όχι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Καταλάβατε. Mm-hmm. Όπως επίσης και το λοιπό προσωπικό όλο δεν τηρείται συνεχώς το νόμιμο ωράριο και οι νόμιμες βάρδιες όταν χρειαστεί. Μάλιστα. Κυρία Κρέζου, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα σας πω να έχετε, αν και πιστεύω το ξέρετε καλύτερα από μένα, σας συνιστώ να έχετε υπομονή, γιατί τα προβλήματα της υγείας, το ξέρετε καλύτερα, δεν τελειώνουν ποτέ, έτσι, δεν λύνονται ποτέ απόλυτα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Βασιλάκο, να τονίσω και να θίξω το θέμα του τομέα ΕΚΑΒ Μολάων. Είναι ένα θέμα το οποίο μας καίει. Έγινε μία προσπάθεια, έγινε ο τομέας ΕΚΑΒ. Ο Δήμος στέγασε το ΕΚΑΒ εκτός νοσοκομείου, όμως έχουμε μόνο ένα πλήρωμα συν έναν ακόμα οδηγό πληρώματος. Μάλιστα. Δεν νοείται ολόκληρη περιοχή με νοσοκομείο να έχει 1,5 πλήρωμα και να υπάρχουν βάρδιες που να καλυπτόμαστε είτε από τη Νεάπολη, είτε από τη Σπάρτη, είτε από το Γήθιο. Θα πω και το Βλαχιώτη, εν πάση περιπτώσει το Βλαχιώτη είναι λίγο πιο κοντά από όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα. Δηλαδή αν προκύψουν δύο παράλληλα περιστατικά υπάρχει αδυναμία να καλυφθούν και τα δύο, έτσι. Εάν υπάρξει περιστατικό μέσα στην πόλη των Μολάων, φαντάζεστε ότι πρέπει να καλυφθεί από ασθενοφόρο να έρθει από τη Νεάπολη. Ή από το Γήθιο ή από τη Σπάρτη. Μάλιστα. Το έχουμε τονίσει αυτό και περιμέναμε μάλιστα και στην τελευταία προκήρυξη του ΕΚΑΒ που έγινε στα τέλη του 2016. Είχαμε και κάποιες διαβεβαιώσεις ότι πιθανότατα θα προκηρυχθούν δύο θέσεις για το τομέα Μολάων. Τελικά ήμασταν εκτός. Κατάλαβα. Γι' αυτό προκύπτουν και τα γνωστά προβλήματα τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι. Θυμάμαι πέρυσι με κάποιο αγροτικό είχε μεταφερθεί κάποια κυρία, αν θυμάμαι καλά. Αυτό, ναι, ισχύει. Ισχύει. Ακόμα και σε εξαπλώστρες από τις παραλίες. Ναι, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο που θέλω να δείξω είναι ότι τα νοσοκομεία και το δικό μας είχαμε και παρέτηση γιατρού για να ιδιωτεύσει και συνταξιοδότηση. Καταλάβατε. Ναι, με αποτέλεσμα να προκαλούνται κενά, έτσι. Προκαλούνται κενά και πρέπει να διορθωθεί η γραφειοκρατία επιτέλους στην Ελλάδα. Ειδικά είναι δικαίωμα του ασθενούς και ανήκει στα αυτονόητα η υγεία. Δυστυχώς πια δεν είναι τίποτα αυτονόητο το 2017 στη χώρα μας, αλλά εντάξει, το παλεύουμε. Εύχομαι καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας οτιδήποτε χρειαστείτε. Εδώ είμαστε για να το κοινοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλημέρα.